Η Μαριάννα Στρατήγη έρχεται να μιλήσουμε για την εμπειρία που έζησε, ταξιδεύοντας ως εθελόντρια στην Κένια. Η προσωπική της ανάγκη να κάνει αυτό το ταξίδι αποτέλεσε την αφορμή να ανακαλύψει ίδια δυνάμεις που είχε μέσα τις κρυμμένες, αλλά και αιτία να αλλάξουν πολλά πράγματα σε μια μικρή κοινότητα του Ναϊρόμπι, όπου παιδιά και γυναίκες δίνουν έναν καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Στα όνειρά μου σε κρατώ, να τραγουδάς πόσο... Μαριάννα, ξεκινάμε. Η καλεσμένη έχει έτοιμο σκονάκι. Σε δίνω με τη μία. Για να μην τα ξεχάσω. Είναι γίνεται, και πολλά. Γίνεται να τα ξεχάσει. Γίνεται, γιατί έγιναν το Δεκέμβριο, οπότε είναι αρκετό χρονικό διάστημα. Πήγες στην Αφρική, πήγες στην Κένια. Πώς πήγες, πώς ήρθε να πας, πώς προέκυψε. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω πολλά χρόνια, ναι. Αλλά δεν είχα ποτέ το χρόνο και να βολέψει τέλος πάντων για να πάω. Ναι. Αλλά αυτή την περίοδο ήταν μια καταπληκτική περίοδος για να το κάνω αυτό. Την ιδέα την έριξε η μητέρα μου στο τραπέζι. Και τι σου είπε, παιδί μου, δεν πάει μια βόλτα στην Αφρική. Όχι, μου λέει τόσα χρόνια λες για να κάνεις ένα εθελοντικό πρόγραμμα, γιατί δεν κάνεις κάτι τώρα. Mm. Την ώρα που την πήγαινα στο σπίτι δηλαδή. Ήσουν που... χαλαρή από δουλειές και υποχρεώσεις εκείνη την περίοδο. Ναι, αρκετά. Και γυρνάω σπίτι, η αλήθεια είναι εκείνο το βράδυ. Μπαίνω αρχικά στην ActionAid, δεν βρίσκω κάτι. Και λέω, δεν μπορεί, θα υπάρχει κάποιος άλλος οργανισμός εθελοντικός στον οποίο μπορώ να απευθυνθώ. Βρήκα ένα καταπληκτικό οργανισμό από Νέα Ζηλανδία. Ναι. Διάβασα ό,τι χρειάζεται. Έκανα την αίτησή μου το ίδιο βράδυ. Την επόμενη μέρα το πρωί είχα απάντηση και με είχαν δεχτεί. Επέλεξα την Κένια. Δεν ξέρω, εντελώς αστικτοδός. Κάτι με τραβούσε εκεί. Μπορούσες να πας δηλαδή όπου ήθελες εσύ. Όπου ήθελες, όλο τον κόσμο. Φανταστείτε ότι αυτό το οργανισμό είχε ακόμα και στην Ελλάδα. Πώς δηλαδή, λέγεται αυτός ο οργανισμός? International Volunteer. Ναι. Και κάνει δράση σε όλο τον κόσμο. Ναι, είναι επιπληρωμή βέβαια, πληρώνει κανονικά. Πληρώνει εσύ τη συμμετοχή σου και αυτά, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Όχι, γιατί στην ActionAid από ό,τι είδα υπάρχουν κάποια προγράμματα τα οποία που δεν πληρώνει. Που πας εθελοντής και κάνεις άλλα ακριβώς. Πράγματα όμως. Ναι. Και έτσι έγινε, μέσα σε 15 μέρες. Τα κανόνισες όλα. Ναι, και έφυγα. Αυτό είναι, να το πάρεις απόφαση. Το ήθελα πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αν δεν το κάνεις έτσι, θα φοβηθείς. Αν κάτσεις να διαβάσεις δηλαδή, λίγο παραπάνω κτλ., μπορεί και να φοβηθείς και να μην το κάνεις εν τέλει. Ναι, πάντα θα υπάρχουν λόγοι για να μην κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι. Προφανώς. Στην Αφρική και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες χώρες Αφρικής. Ιδιαίτερα στην Αφρική. Ναι, γιατί δεν πας για ψυχαγωγία. Όχι. Ήταν και γιατί πολύ... οι συνθήκες είναι δύσκολες. Έτσι ακριβώς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Βέβαια, εγώ περίμενα ακόμα χειρότερες. Ήμουν τυχερή, διότι είχα προετοιμαστεί ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνω μπάνιο με κουβάδες, να περπατάω για το νερό, ότι μπορεί να μην έχω ηλεκτρικό. Αλλά ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Με βάλανε. Το placement που δηλαδή ήταν στο Ναϊρόμπι, έξω από το Ναϊρόμπι, όχι μέσα στην πόλη, σε ένα χωριό. Έμενα με την οικογένεια του Πάστορα, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του ορφανοτροφείου που ήταν και σχολείο. Και για καλή μου τύχη είχαν από ίντερνετ, τηλεόραση, τα πάντα. Δεν σου έλειψε κάτι όχι, από το σύγχρονο κόσμο. Όχι, μόνο η ασφάλεια. Η ασφάλεια μου έλειψε. Ποιες στιγμές φοβόσουν και τι φοβόσουν? Κάθε μέρα, συνεχώς. Διότι το χωριό που έμενα ήταν αρκετά επικίνδυνο. Γενικά η Αφρική είναι επικίνδυνη. Η Κένια είναι πιο ασφαλής σαν χώρα και γι' αυτό την επέλεξα κιόλας, θεωρώ, λίγο παραπάνω από τις άλλες. Κοίτουσα στον δρόμο πίσω μου συνεχώς, μη με παίρνω από πίσω. Και αυτό μου το δημιουργήσαν λίγο παραπάνω, νομίζω, οι ντόπιοι, και ιδιαίτερα μέσα στο ταξί, που μου λέγανε να κρύβομαι, να μη φαίνομαι, σε περίπτωση που μας πάρουν από πίσω, δολοφονήσουν τον ταξιτζή και με παγάγουν εμένα. Οπότε μου δημιουργήθηκε ένας φόβος. Ήταν λίγο ακραία όλα αυτά. Πολύ. Συμβαίνουν όμως εκεί. Ναι, φανταστείτε ότι, έτυχε να φάω ένα μεσημέρι με τον πρέσβη της Ρωσίας στην Κένια. Και γυρνάει και μου λέει, ξέρεις, λέει, ότι πριν ένα μήνα παγάγανε μια Ιταλίδα εθελόντρια, δεν το γνώριζα καν. Δεν ξέρω αν τη βρήκαν, ούτε αυτός ήξερε εν τέλει. Γίνονται πολύ συχνά και αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Αλλά θεωρώ σε χωριά, σε τοποθεσίες οι οποίες δεν κυκλοφορούν πάρα πολύ λευκοί, ας το πούμε. Πες μου λίγο κάτι. Έφυγες. Θα ξαναγυρίσουμε στο ταξίδι. Θα το ξανακάνουμε όλο. Να μας το πεις, να είναι σαν να το ζούμε εμείς εκεί, είμαστε μαζί σου. Εδώ, στον ώμο να καθόμαστε. Γύρισες πίσω. Το πρώτο βράδυ που ήσουν στην Ελλάδα. Και ξάπλωσες στο κρεβάτι σου, έχοντας κάνει τον μπάνιο σου, στην ασφάλεια του σπιτιού σου. Ποια εικόνα ήταν αυτή που είχες πιο έντονη μέσα στο μυαλό σου από την Κένια?
Τα παιδάκια. Τα παιδιά ήταν για μένα η πρώτη εικόνα και μου λείψαν και πάρα πολύ. Ήδη μου λείπουν. Δηλαδή, αυτές τις μέρες που έχω μπει στη διαδικασία και ξαναθυμάμαι πάλι το ταξίδι και βλέπω φωτογραφίες και αναπολώ, είναι νομίζω τα παιδιά. Τι έκανες κάτω στην Κένια, το εθελοντικό σου πρόγραμμα. Είχα διαλέξει child care, δηλαδή για τα παιδιά, φροντίδα παιδιών. Ουσιαστικά θα πήγαινα για να μάθω στα παιδάκια να γράφουν αγγλικά, θα έκανα παιχνίδια μαζί τους, θα τους μάθαινα λίγα μαθηματικά. Αυτός ήταν ο σκοπός και να τους φροντίσω. Να κάνω ουσιαστικά ένα τύπου babysitting με. Δημιουργικό παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασα εκεί, έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή. Την πρώτη μέρα που πήγα στο ορφανοτροφείο, έκλαιγα όλη μέρα. Με παρηγορούσε η γυναίκα του πάστορα που ήταν η ιδιοκτήτρια. Τι σε σώκαρε, παιδί μου, τι σε ζόρισε. Η κατάστασή τους. Ζούσαν σε μια απόλυτη ένδυα. Παιδάκια που δεν θα έπρεπε κανένα παιδάκι να ζει σε αυτή την κατάσταση. Το καθημερινό τους γεύμα, Ανδριανή, ήταν κάθε μέρα, πρωί και μεσημέρι, ένα κομμάτι παγιάτικο ψωμί με τσάι. Τίποτε άλλο. Και εάν τύχαινε, ας πούμε, κάποιος και τους έφερνε κάποια τρόφιμα, φασόλια, ρύζια κτλ. Τότε, ναι, τότε θα είχαν κάτι έξτρα να μαγειρέψουν. Εγώ έπαθα μεγάλο σοκ. Φαντάζομαι την πρώτη μέρα σου λέω, έκλαιγα συνεχώς. Πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο το βράδυ και μου κάνει ή θα κλαίγεσαι και θα γυρίσεις πίσω, ή θα δεις τι μπορείς να κάνεις για αυτούς τους ανθρώπους και να τους βελτιώσεις την κατάσταση. Γιατί δεν λύνεται το πρόβλημα. Προφανώς απλά να βελτιωθεί σε ένα βαθμό. Αυτό και έγινε λοιπόν. Το βράδυ που γύρισα στο σπίτι του πάστορα και της οικογένειάς του, ζούμαρα λίγο τις φωτογραφίες και συνειδητοποίησα ότι τα παιδάκια φορούσαν παπούτσια, ναι μεν, αλλά ήταν όλο το παπούτσι από κάτω κενό. Δηλαδή περπατούσαν στο χώμα ουσιαστικά. Ναι. Και λέω, από εκεί θα αρχίσω. Και το επόμενο πρωί έστειλα κάποια μηνύματα σε γνωστούς μου. Ανταποκριθήκανε άμεσα. Οπότε, τι τους ζήτησες? Χρήματα. Ναι. να κάνουμε ένα fundraising ουσιαστικά. Ναι. Για να δικό αγοράσουμε, σου ήταν στον κύκλο σου. Καθαρά στον κύκλο. Να αγοράσουμε παπουτσάκια και πήραμε 50 ζευγάρια παπούτσια. Και σου έστειλαν χρήματα κατευθείαν στο λογαριασμό. Αμέσως. Σου πήγες εσύ και έκανες την αγορά. Αμέσως. Εγώ πήγα και έκανα την αγορά. Πήραμε 50 ζευγάρια παπούτσια στα παιδάκια, αυτά που δεν είχαν αρχικά. Και 100 κιλά φασόλια. Γιατί εκεί πέρα δεν μπορείς να δώσεις. Τι κόστος είχαν όλα αυτά, Ρίση Μαριάννα? 50 ευρώ. Όχι, συγγνώμη, τα φασόλια ήταν αυτό. Έγινε ουσιαστικά κάπου στα 150 ευρώ. Όλο αυτό. Όλο το πακέτο. Ήταν πάρα πολύ φθηνό. Ναι, θα μου πεις ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα της ζωής τους. Όχι, αλλά για δύο χρόνια. Ήταν μία μικρή ανακούφιση. Για δύο χρόνια γνωρίζουν και ο πάστορας και η γυναίκα του, αλλά και τα παιδάκια, ότι θα έχουν αυτή την ανάγκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουν παπούτσια να φοράνε, ναι, να πηγαίνουν στο σχολείο. Και για ένα μικρό χρονικό διάστημα τα φασόλια. 100 κιλά φασόλια. Μετά, γενικά τα γεγονότα με πηγαίναν. Εγώ πιστεύω ότι είχα θεϊκή παρέμβαση. Νομίζω ότι ο ανώτερός μου αυτός με καθοδηγούσε. Δεν ξέρω. Όλα έγιναν λες και ήταν προσχεδιασμένα από πριν. Χωρίς να το ξέρεις εσύ. Χωρίς να το ξέρω εγώ. Δηλαδή. Και ο ανώτερος αυτός μου τα είχε κανονίσει από πριν. Όλα γίνανε, τι να σου πω, με σειρά και πάρα πολύ ομαλά. Πολύ όμορφα. Το επόμενο που έγινε. Δευτέρα ήταν αυτό που ξεκινήσαμε για τα παπούτσια. Την τρίτη, δεύτερη μέρα δηλαδή του ορφανοτροφείου, μου λέει η γυναίκα του πάστορα ότι επειδή έχουν και εκκλησία μέσα, σύν το σχολείο, μη φανταστείς τώρα, μιλάμε από Ελενίτ όλα φτιαγμένα, έτσι. Μου λέει ότι υπάρχει μια ομάδα εμψύχωσης που την έχει ξεκινήσει εκείνη για γυναίκες της περιοχής του χωριού, της Γουαϊδάκα. Και πηγαίνω μία φορά τη βδομάδα, κάθε Τρίτη, για να τις εμψυχώνει. Και μου λέει, θα μπορείς να κάνεις μία ομιλία, έτσι, μία εμψύχωση σε αυτές τις γυναίκες. Ναι. Εγώ φυσικά μπορούσα, ήταν πολύ όμορφο για μένα, το δέχτηκα ευχαρίστω. Πάω λοιπόν το βράδυ σπίτι, ετοιμάζω κάποια χαρτιά, ήθελα να τους κάνω οραματισμό, να τους μάθω να κάνουν τετράδια ευγνωμοσύνης, να είναι ευγνώμονες για τα πράγματα που έχουν. Είχα σκοπό να τους βάλω και βρήκα κιόλας σε μία δόνη, σε ένα ήχο, για να καλμάρουν το σώμα, την ψυχή τους. Και συγχρόνως να κάνουν και τον αρματισμό τους. Πάω λοιπόν την επόμενη μέρα, ξεκινάνε τη συνάντησή τους και το θέμα τους, της συζήτησης εκείνης της μέρας, ήταν πράγματα που για μας είναι εντελώς βασικά, για αυτούς προφανώς όχι. Δηλαδή. Συζητούσαν για τα ποτήρια.
Γιατί, λέει, πρέπει τα ποτήρια να τα βάζετε ανάποδα με το νερό να στεγνώνει και το ποτήρι να είναι κανονικό, όρθιο, κανονικά όρθιο σε ένα κουβά. Δεν είναι υγιεινό, έτσι παθαίνετε, λέει, πατήτιδα. Πρέπει να το έχετε ανάποδα και να μην είναι σε κουβά. Δηλαδή, μιλάμε απλά πράγματα. Επίσης, τους λέγανε ότι πρέπει να βάζουν χώμα στο σπίτι τους, να το καλύπτουν με τις κάθε τρύπες για να μην μπαίνουν μέσα τα φύτια και τους δαγκώνουν. Ναι. Και λέω, καλά, σε αυτές τις γυναίκες, εγώ τώρα. Που ήρθα να πω τι αυτή θα τη στιγμή. Πω, θα κάνω ραματισμό, πώς θα γίνει. Και πώς εξελίχθηκε. Παρόλα αυτά, ήταν ωραία η συζήτησή τους, ενδιαφέρουσα και λέω, εφόσον το ξεκίνησα έτσι και έτσι οργάνωσα την ομιλία και τη σκέψη μου, θα το κάνω. Λοιπόν, το έκανα, ενθουσιαστήκανε. Αφέστηκανε. Πάρα πολύ. Τους έκανα και μία άσκηση κιόλας και εξετρελαθήκανε. Τους έδωσα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ήρθανε όλες. Κανονικά γράψανε τα τετράδια οραματισμού, τα τετράδια ευγνωμοσύνης. Μιλούσαν στον Ενεστώτα έτσι ώστε. Προσπαθούσα, ρε παιδί μου, μέσω του Θεού, γιατί αυτές δεν καταλαβαίνουν διαφορετικά. Αν δεν πεις τη λέξη Θεός, Χριστός κτλ. Ξεκλειδώνουν μέσα τους πράγματα. Ακριβώς. Τους μίλησα για αυτό το πράγμα, ότι αν μιλάς στον Ενεστώτα, πραγματοποιείται ο Θεός, σε ακούει, επικοινωνεί μαζί σου. Ήρθε λοιπόν μια γυναίκα, η Λέα, την επόμενη εβδομάδα, να μου πασιχαρείς, ανεβασμένη, ψυχολογικά, και γυρνάει και μου λέει, εσύ ήρθες, λέει, εδώ για να μου μάθεις αυτά τα πράγματα και να ξέρεις, λέει, ότι εγώ σε ζήτησα από το Θεό. Ήρθες για μένα. Σοκαρίστηκα με την κουβέντα και λέω, αυτή τη γυναίκα, ρε παιδί μου, πρέπει να τη βοηθήσω. Δεν γίνεται. Με κάποιο τρόπο πρέπει να βρω να τη βοηθήσω. Γιατί είχε πολλά θέματα. Είχε χάσει το παιδί της από συμμορίες, το άλλο της παιδί από AIDS. Γενικά, όλες αυτές οι γυναίκες είναι αυτές τις κατάστασεις. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας εκεί, της εφαρμογής. Ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι μου ήρθε η ιδέα, γνωρίζοντας ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί μικροπολιτές του δρόμου, η δικιά μας λαϊκή, ας το πούμε. Ναι. Αλλά εκεί είναι χωρίς χαρτιά, ελεύθερα κτλ. Παίρνω λοιπόν την γυναίκα του πάστορα, την οποία τη λέγαμε μαμά, Αφρικανή μάμα την έλεγα. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο, λέω, ήμουνα εκτός ορφανοτροφείου, όταν μου ήρθε η ιδέα, και της λέω, μάμα, λέω, πώς γίνεται να αγοράσουμε στη Λέα κάποια πράγματα, πόσο θα χρειαστεί, τι κόστος έχει για να γίνει έτσι μικροπολίτρια και αυτή στο δρόμο, και τι χαρτιά χρειάζονται. Μου λέει, χαρτιά δεν χρειάζονται. Και θεωρώ μου κάνει μέχρι 50 ευρώ θα έχουμε αγοράσει τα πράγματα, ό,τι θέλει. Γιατί εγώ σκέφτηκα αρχικά φρούτα. Να. Και μου λέει, μέχρι 50 ευρώ θα είναι μια χαρά. Μου είχαν στείλει λοιπόν αρκετοί γνωστοί και φίλοι μέσω Facebook, γιατί είχα κάνει κάποιες αναρτήσεις ευχαριστώντας και τα παπούτσια γενικά, ναι, για όλες τις δράσεις που είχαμε κάνει στο ενδιάμεσο, τέλος πάντων, με γνωστούς και φίλους. Και μου είχαν στείλει πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί. Ότι είμαστε εδώ. Ότι είμαστε εδώ και θέλουμε να βοηθήσουμε. Βλέπω έτσι πολλή θέληση για αυτό το πράγμα, οπότε στέλνω και εγώ τα μηνύματα, απαντάω. Και έτσι έγινε και ξεκινήσαμε με 8 γυναίκες, δηλαδή στηρίξαμε 8 γυναίκες, αλλά δεν το κάναμε φιλανθρωπικά, δηλαδή δεν τους τα δώσαμε τα χρήματα και τέλος. Και κάντε ό,τι θέλετε. Όχι. Ουσιαστικά το κάναμε σαν δανεισμό. Να. Δηλαδή θα τα γυρίσουν τα χρήματα και ήδη τα έχουν γυρίσει οι 8. Γυρίσαν τα χρήματα 8 γυναίκες και τα πήραν άλλες 8. Αυτό θα γίνεται rotation, δηλαδή. Και οι ίδιες έχουν διατηρήσει τον πάγκο τους και τη δουλειά τους. Κανονικά. Μπράβο. Τι ωραία. Η μία ξεκίνησε και πουλούσε, ξέρεις, είναι πιο μεγάλη γυναίκα, πώς λέγεται, κολιεδάκια και τέτοια. Ναι, χειροποιείται τέτοια. Ναι. Η άλλη είχε μια μηχανή ραψίματος και το έκανε σπίτι της, αλλά τώρα νίκησε και χώρο, ένα μικρό χώρο με τα λεφτά που της δώσαμε. Ήταν γυναίκες οι οποίες δεν δούλευαν και δεν είχαν και κανένα εισόδημα. Κανένα εισόδημα και μάλιστα συνήθως χωρίς συζύγους. Ναι. Να μεγαλώνουν μόνο στα παιδιά τους. Και παιδιά με προβλήματα και οι ίδιες με πάρα πολλά προβλήματα υγείας και όχι μόνο. Και έτσι έχει ξεκινήσει. Θεωρώ ότι σε ένα-δύο χρόνια μπορεί να είναι και 100 γυναίκες να βοηθηθούν. Είμαι σε επικοινωνία δηλαδή ούτως ή άλλως με την γυναίκα του πάστορα και μαζί το συντονίζουμε, αν και αυτή είναι πλέον εκεί. Πώς νιώθεις για αυτό που κατάφερες μαζί με αυτές τις γυναίκες? Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είσαι περήφανη για σένα? Νιώθω, είναι κάτι το οποίο δεν το είχα ξανακάνει έτσι, σε αυτό το βαθμό τουλάχιστον. Αλλά την ώρα που γινόταν όλο αυτό, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Εγώ δούλευα σαν ρομπότ εκείνη την ώρα, δηλαδή λειτουργούσα μάλλον σαν ρομπότ. Ό,τι και αν έκανα. Ό,τι πληροφορία και ό,τι γνώση είχες από εδώ, την πήρες μαζί σου. Ναι. Και απλά ενεργοποιήθηκε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό έγινε, ακριβώς αυτό. Δηλαδή αυτή η ετοιμότητα, η ιδέα να κάνουμε αυτό, να στήσουμε το δίκτυο και μετά οι 8 πρώτες να δώσουν τα χρήματα σε 8 επόμενες και πάει λέγοντας. Ακριβώς έτσι έγινε.
Και σου λέω και τα γεγονότα με οδηγούσαν. Δηλαδή δεν σταματούσαν. Τι άλλο, μετά από αυτό, κατευθείαν, πανικόβλητος ένα πρωί, ο πάστορας, πριν ξεκινήσουμε για το ορφανοτροφείο, συνειδητοποιεί ότι φέτος τα παιδιά που θα έρθουν στο σχολείο είναι διπλάσια. Ότι δεν τα παιδιά έχει... για να πάνε σχολείο πληρώνουν. Ναι. Πληρών. Υπάρχει βέβαια και free, δωρεάν μόρφωση, αλλά είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας. Αλλά και εκεί που ήμουν εγώ πάλι χάλια ήταν. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να σπουδάσουν και να κάνουν πράγματα σωστά, δεν μπορούσαν να πάρουν μια σωστή μόρφωση. Γι' αυτό είναι αποδεδειγμένο. Πρέπει να πληρώσουν πάρα πολλά λεφτά, να πάνε σε κολέγια ή σε σχολεία στα οποία να μένουν μέσα. Όπου φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να το κάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, έτσι. Και τα έχει 50 εκατομμύρια. Μπορεί να το κάνει ένα αλφα ποσοστό οικογενειών, αλλά ναι, πολύ μικρό σχετικά. Πολύ μικρό. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος μένει έξω από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, άρα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να εξειδικευτεί σε κάτι, να μπορέσει να κάνει μια δουλειά, όχι, να σπουδάσει, και να φύγει από τη χώρα με. Καταρχάς δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα. Είναι πολύ δύσκολο. Να φύγει, να πας να σπουδάσει κάτι. Αλλά να πας να δουλέψει με το επάγγελμα που έχει, δεν έχει καν τη βάση γι' αυτό. Ούτε καν. Είναι αδιανόητο όλο αυτό που περιγράφουμε εμείς. Δεν έχουν να φάνε. Γνώρισα παιδιά τα οποία εντελώς τυχαία, τα οποία είχαν ζήσει και είχαν μεγαλώσει στη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Αφρικής, την Κιμπέρα. Στην Κένια. Στην Κένια. Μέσα στην Κένια, στο Ναϊρόμπι, εκεί πέρα, με 10 εκατομμύρια κόσμο. Και μου έλεγε ότι όταν ήταν, λέει, 7 χρονών, έφυγε με τον ξάδερφό του, ο οποίος ήταν 5-6, κάτι τέτοιο, και περπατήσανε πάνω από 30 χιλιόμετρα για να βρουν μια εκκλησία που ξέρουν ότι εκείνη τη μέρα μπορεί να τους δώσει λίγο ψωμί να φάνε. Απίστευτο. Για αυτό το κομμάτι το ψωμί. Ναι, ένα ψωμί, όχι καν φαγητό ψωμί. Εντάξει, ήταν σοκαριστικό. Τώρα το έχω λίγο αποδεχτεί. Τότε μου προκαλούσε δάκρυα. Σε ζόριζε πάρα πολύ. Πολύ. Εγώ ζορίστηκα πολύ εκεί. Ζορίστηκα. Υπήρχαν στιγμές. Μάλλον νομίζω ότι μετά το πρώτο σοκ αφέθηκες πάρα πολύ σε όλο αυτό. Το σοκ τον περνούσα όλη την ώρα. Μπήκες στην καθημερινότητά τους. Ναι, αφού έμενα ούτως ή άλλως και στην οικογένεια. Είναι χαρούμενοι οι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Γιατί αυτό μου λένε όσοι έχουν ταξιδέψει. Αυτό εκεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι τόσο χαρούμενοι. Δεν έχουν ίχνος κατάθλιψης που μπορεί, ας πούμε, να έχει ο δικός μας ο κόσμος εδώ για το τίποτα, πραγματικά για το τίποτα, διότι εδώ έχουμε τα πάντα. Ακόμα και ο πιο φτωχός άνθρωπος της Ελλάδας. Και σπίτι να μην έχει. Στο δρόμο να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους ανθρώπους εκεί. Στο λέω και το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Ότι θα βρει ένα πιάτο φαΐ να φάει, ας πούμε. Εμείς εδώ έχουμε συσίτια, τουλάχιστον. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει κάπου να απευθυνθεί. Φαντάζομαι ότι στο ορφανοτροφείο είχαμε παιδάκια τα οποία περπατούσαν στον δρόμο και τα πιάνανε ενός χρονού. 1,5. Έχουμε ένα κοριτσάκι, ένα κουκλί, ένα πλάσμα. Που το βρήκανε στον δρόμο, εννοείς, ναι. Και το πήγαν. Ναι, και το πήγαν στο ορφανοτροφείο. Χωρίς μαμά, χωρίς μπαμπά. Τα παρατάνε, τα αφήνουν, δεν μπορούν να τα φροντίσουν. Δεν είναι δηλαδή όλα ορφανά. Το ορφανοτροφείο αυτό είναι και safe house. Ναι. Δηλαδή σπίτι προστασίας, ας το πούμε. Ναι. Ναι. Όπου αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν, απλά επιβιώνουν εκεί μέσα, από ό,τι καταλαβαίνω. Απλά επιβιώνουν. Ακριβώς αυτό. Απλά επιβιώνουν, και θα έρθω σε αυτή την κουβέντα σου λίγο πιο μετά, γιατί προς το τέλος είχα έτσι μια συνάντηση και μια συζήτηση που. Τι λοιπόν, προς το τέλος, λίγο πριν φύγω, με πιάνει ένα παιδί, ένα υπέροχο πλάσμα, δηλαδή κάπου στα 15 είναι, και μου λέει, κοίτα Μαριάννα, μου λέει, θέλω να σου μιλήσω, εγώ έχω έρθει από Τανζανία εδώ, η μητέρα μου δεν μπορούσε να με συντηρήσει, έχω έρθει κορίτσι, αγόρι. Αγόρι, για να μορφωθώ, θέλω να γίνω, λέει, μηχανικός, αλλά δεν έχω καν τα μέσα, ούτε τα οικονομικά, και εδώ που είμαστε, στο ορφανοτροφείο, είναι κάτι το οποίο δεν γνώριζα εγώ. Δεν έχουμε καλούς δασκάλους. Γιατί όταν πήγα εγώ δεν γινόταν. Δεν είχαν μαθήματα, ήταν διακοπές. Λοιπόν, δεν το γνώριζα λοιπόν αυτό το πράγμα. Και του λέω, δηλαδή, τι εννοείς. Μου λέει, φεύγουν. Ο πάστορας δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει. Και φεύγουν, παρετούνται και είναι και κακής ποιότητας έτσι, τα μαθήματα, η διαδικασία. Ναι. Και έτσι λοιπόν μου ήρθε η ιδέα προς το τέλος να επικοινωνήσω με τον Αρχιεπίσκοπο. Τον οποίο και επικοινώνησα. Με τον οποίο δεν γνωριζόσουν. Καν. Πήρες απλά την πρωτοβουλία και ναι. Σταυρό, τον Αρχιεπίσκοπο εδώ στην Κένια. Κένιας. Κένιας. Αρχιεπίσκοπο Κένιας. Γνώριζα βέβαια ότι είχε κάνει ο άνθρωπος απίστευτη δουλειά εκεί. 45 χρόνια νομίζω να ήταν απατώμη είναι εκεί. Ο Μακάριος, ο Σεβασμιότατος. Γνωρίζοντας αυτό, λέω, θα βρω το τηλέφωνό του. Το βρήκα μέσω ίντερνετ.
δεν ήξερα, εγώ όχι το προσωπικό του, θεώρησα ότι έπαιρνα στην Αρχιεπισκοπή. Ναι. Για καλή μου τύχη το απάντησε εκείνος. Η Αρχιεπισκοπή ήταν αυτό. Η Αρχιεπισκοπή ήταν και η καρέκλα που καθότανε. Αυτό ήταν όλο και όλο. Και το απάντησε αμέσως. Ο άνθρωπος είχε γυρίσει μόλις από Λονδίνο. Εγώ αεράτη, του λέω, πότε μπορούμε να βρεθούμε. Θέλω να σώσουμε τα παιδιά στην Αφρική. Πότε μπορούμε να βρεθούμε. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω, και τώρα μπορώ. Μου λέει, πού είσαι. Του λέω την περιοχή. Μου λέει, είμαστε πολύ δίπλα. Εγώ δεν το ήξερα καν. Είχα πάρει το χάρτη, ας πούμε, και θεωρούσα ότι ήταν στο κέντρο, μια μισή ώρα από μένα. Mm. Στο κέντρο του Ναϊρόμπι. Στην Κράση κολλάει το σίδερο όμως, Μαριάννα. Και λέω, έρχομαι. Έρχομαι. Και πήγα. Πήγα λοιπόν, πήρα ένα ταξί. Μου λέει, θέλω να γνωρίσω, μου λέει, τους υπεύθυνους του ορφανοτροφείου. Δεν γίνεται να το κάνω έτσι, ναι. Γιατί οι υπεύθυνοι του ορφανοτροφείου, μην ξεχνάμε ότι ήταν ευαγγελιστές. Mm-hmm. Δεν είναι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος έχει μια τεράστια αγκαλιά για όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικός. Νομίζω ότι πια όταν ζεις εκεί και βλέπεις τι ανάγκες υπάρχουν, είναι δεν κοιτάς τα όρια που σε χωρίζουν. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το σκέφτονται διαφορετικά. Ναι. Ο συγκεκριμένος όχι. Και έτσι λοιπόν κανονίστηκε η συνάντηση με την Αφρικανή μαμά και τον Αφρικανό μπαμπά. Mm-hmm. Και τους πήρα, πήγαμε μαζί, γνωριστήκανε, ενθουσιαστήκανε βέβαια με το χώρο, με τη χλειδί, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός ότι βοηθάει, έχει και χρήματα και γι' αυτό και μπορεί και βοηθάει. Και ήταν ένας υπέροχος χώρος εκεί. Ξεκινήσαμε λοιπόν τις συζητήσεις και λόγω λοιπόν του παιδιού που σου λέω, που το έβλεπε καθαρά ότι εκεί απλά ζει και δεν, η ατάκα του αυτινού του αγοριού ήταν εδώ πέρα είμαι και δεν είμαι μόνο για ένα κομμάτι ψωμί και απλά για επιβίωση, θέλω να μάθω πράγματα και να σπουδάσω. Και με αφορμή αυτό το παιδί, βρεθήκαμε τον Αρχιεπίσκοπο, γνωρίσαμε την οικογένεια. Και έγινε δουλειά. Και έγινε δουλειά, δηλαδή, γιατί δύο διαφορετικές εκκλησίες συνενώθηκαν για να γίνει. Ναι. Έχει ένα ζητούμενο κολέγιο στο Ναϊρόμπι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθηγητές, οι οποίοι ο Αρχιεπίσκοπος δέχτηκε να βοηθήσουν το ορφανοτροφείο και να προμηθεύσουν, ας το πούμε, εργατικό δυναμικό. Να πηγαίνουν και να πηγαίνουν για κάποιες ώρες να κάνουν παιδιά. Ναι, να κάνουν μαθήματα. Να μπορέσει, Μαριάννα, το κατάλαβε ότι αυτό έγινε με δική σου πρωτοβουλία, έτσι. Ναι, και ενέργειες. Ναι, φαντάζομαι. Το πω εγώ, μπράβο. Μπράβο σου. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν γνώριζε την ύπαρξη του ορφανοτροφείου. Μου λέει, καλά μου λέει. Είμαι εδώ πέρα λίγο τόσα χρόνια. Το ορφανοτροφείο είναι τόσα χρόνια εδώ, στη γειτονιά μου. Και δεν ήξερε καν. Έπρεπε να πα εσύ, η Ελληνίδα. Μάλλον η Ελληνίδα για Ηρακλειώτησα. Να τους ενημερώσει, να τους ανοίξει τα φεγγιά τους. Τώρα αυτό θα γίνει από τον χρόνο. Τουλάχιστον τώρα, αν δεν έχουν ένα φάνη ή οτιδήποτε, μπορεί να χτυπήσουν μια πόρτα. Είναι μια πόρτα η Ορθόδοξη Εκκλησία για αυτούς εκεί. Πολύ μεγάλη. Τι άλλο να σου πω, δεν ξέρω τι έχω. Έγιναν και άλλα. Τι άλλο να μου πεις, κοίταξε, να σου πω κάτι. Έκανα πολλά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Αλλά δεν έχουμε αυτό το χρόνο καταρχάς, γιατί είμαστε στην τηλεόραση. Μπορεί να τα πούμε μετά που θα τελειώσει. Ξέρω για όλη αυτή την περιπέτεια, την ωραία. Και θέλω αυτό που ρωτώ πάντα όσου κάνουν τέτοια ωραία ταξίδια. Κλείνοντας τα μάτια, τι συνέστημα κρατάς μέσα σου από όλο αυτό? Πληρότητας. Και το συνειδητοποίησα την ώρα που ήμουν στο αεροπλάνο, την ώρα που έφευγα. Ένιωσα μια βαθιά, πολύ βαθιά πληρότητα. Κάτι που δεν το είχα ξανανιώσει. Ναι. Και ευτυχία. Πραγματικά. Θα ξαναπάς? 100%. Αν ξέρω ότι θα βοηθήσω στο και ένα άτομο, θα πάω. Θα πήγαινα σίγουρα. Να πας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Να είσαι καλά, Μαριάννα. Σε ευχαριστώ, Ανδριανή μου. Να είσαι καλά.